Η μέρα θάλασσας πια είναι μια κατάκτηση για την πόλη. Αποκτά ένα μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα. Είναι μια κατάκτηση, θα έλεγα, που έχει πολλαπλά ωφέλη για την ευρύτερη περιοχή και για την πόλη του Πειραιά. Το σημαντικότερο όμως βοηθάει στην προβολή της πόλης και αυτό το χρειαζόμαστε για να αποκτήσει η πόλη σε νέες συνθήκες μια σύγχρονη ταυτότητα. Μιλήσαμε, θυμίζω, όταν γιορτάσαμε την Ευρωπαϊκή ημέρα θάλασσας το 2015. Τότε είδαμε μια μεγάλη απόκρουση κατευθυντικά από τα δημοσιογραφικά που κάναμε και αποφασίσαμε τη Δημοτική Αρχή και συνεργασία με όλους τους γυναικόνους να προσπαθήσουμε αυτό να αποτελεί θεσμό πλέον για την πόλη. Κάτι νομίζω εξελίσσεται ομαλά όπως το είχαμε σχεδιάσει. Κάναμε τη δεύτερη διοργάνωση πέρσι. Προχωράμε στην τρίτη φέτος. Στόχο μας, σκοπός μας και νομίζω ότι σε ένα βαθμό επιτυγχάνει αυτό, σε αρκετά μεγάλο βαθμό και μακάρι αυτό να βελτιωθεί και να μεγιστοποιηθεί, είναι αυτό μια γιορτή της πόλης που οργανώνεται από την πόλη, γιορτάζει η πόλη και να προσελκύουμε φυσικά στις ημέρες αυτές και κατοίκους εκτός Πειραιά από το Λεμανοπέδιο που μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν όλες τις εκδηλώσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται αυτές τις 4-5 μέρες. Και το οποίο είναι σημαντικό ότι έχει χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πω εγώ, όχι μόνο της Δημοτικής Αρχής, με τους φορείς της πόλης σε αυτό και σε άλλα ζητήματα, τουλάχιστον σε αυτό ότι κάνουμε μια σοβαρή και καλή προσπάθεια. Σίγουρα μια διοργάνωση πολλών δεκάδων εκδηλώσεων θα έχει και προβλήματα, θα έχει και ελλείμματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είμαστε ποτέ τέλειοι σε μια σειρά εκδηλώσεων, τόσο μεγάλη, σε αριθμό. Αλλά νομίζω ότι κάθε χρόνο προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Και αυτό που έχω ξαναπεί και το λέω κάθε φορά στη συνέντευξη είναι ότι θέλουμε να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδι ή μισογεμάτο. Προφανές και επαναλαμβάνω λοιπόν σε ένα τέτοιο εκδηλώσεων θα έχει και σφάλματα. Αυτό που ζητάμε από εσάς είναι ένα του δημοσιογράφου ενώ που εδώ, ένα να προωθήσετε τις ημέρες θάλασσας, αυτό το διάστημα και μέχρι την αφετηρία τους, αλλά και να κρίνετε, όχι ποιητικός, αλλά να κρίνετε ρεαλιστικά μια προσπάθεια που γίνεται σε μια πόλη. Και είναι μια προσπάθεια σημαντική, μια προσπάθεια που κατά την άποψή μου έχει θετικό πρόσημο, παρά επαναλαμβάνω τα όποια ελλείμματα μπορεί και φέτος να υπάρξουν και κάθε χρονιά. Είναι λοιπόν οι μέρες θάλασσας μια άσκηση εξωστρέφειας της πόλης, να δείξει η πόλη τις ικανότητες, τον πλούτο, τις δεξιότητες που έχει γύρω από τη θάλασσα, τη θαλάσσια οικονομία, τη θαλάσσια ψυχή, τη γαλάζια ανάπτυξη, όπως λέμε. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια άσκηση συνεργασίας. Είναι μια άσκηση γνωριμίας, είναι μια άσκηση όπου φορείς της πόλης, ομάδες της πόλης, ετερόκλητες θα λέγαμε, γνωρίζονται και συνεργάζονται. Είναι μια άσκηση που υπηρεσίες του Δήμου έρχονται κοντά στους φορείς και συνεργάζονται ερετοί μεταξύ τους. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα RGNA είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.